Νωρίτερα από ό,τι συνήθω, ξεκίνησε φέτο στι 15 Μαρτίου η έναρξη τη υποβολή των δηλώσεων των επιδοτήσεων, όπω ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη και Τροφίμων, το οποίο δίνει το περιθώριο ενό επιπλέον μήνα μέχρι τι 15 Μαου για να κάνουν τι δηλώσει του οι παραγωγή. Όμω, παρά το ότι ο μήνα έχει 23 στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν έχει ανοίξει ακόμα για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Το Υπουργείο δίνει και ένα περιθώριο για τους εκπρόθεσμους μέχρι τις 9 Ιουνίου, αλλά με πρόστιμο 1% ανά ημέρα καθυστέρησης. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η, προ, η προθεσμία τέλος πάντων. Πηγαίνουμε στις ανώσεις και κάνουμε τις δηλώσεις μας. Πολλοί κόσμοι δεν έχει ενημερωθεί ακόμα. Το Υπουργείο το πήγε ένα μήνα πριν, δηλαδή έχουν ξεκινήσει οι δηλώσει. Ναι, ε, δεν, δεν, δεν το έχω ακούσει. Το πρόβλημα που έχει προκύψει με του φορεί που θα αναλάβουν τη διεκπαιρέωση των δηλώσεων, που είναι τα κέντρα υποδοχή δηλώσεων, είναι ότι το Υπουργείο προτείνει στα ΚΙΔ τη δωρεάν υποβολή σε όσου παραγωγού δεν έχουν μεταβολή σε σχέση με το προηγούμενο έτο. Καλεί δηλαδή τι συμβεβλημένε συνεταιριστικέ οργανώσει και του ιδιώτε γεωπόνου και μελετητέ να κάνουν τη δουλειά αυτή χωρίς να παίρνουν χρήματα. Εσείς τη δήλωση που την κάνετε συνήθως. Στην Ένωση. Θυμάστε πόσα δώσατε πέρυσι για να την κάνετε. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι ότι οι δύο γράφουν εκεί και μετά πληρώνουμε εδώ ή δεν πληρώνει σε επιτόπου. Νομίζω 50. 50 ευρώ. Δεν είμαι σίγουρο όμω αυτό που λέω. Ναι. Περίπου. Αυτέ οι πύλε που είπαμε ανήκουν σε διάφορε εταιρείε ή σε ιδιώτε μελετητέ, αυτέ δέχονται τι δηλώσει με αμοιβή. Ξεκάθαρα. Η, η οποία αμοιβή δεν είναι γνωστή στον πολύ κόσμο. Βεβαίως από ό,τι έχουν πληροφορηθεί κάθε ένα γραφείο έχει υποβάλει στον ΟΠΚΠ το τιμολόγιο του, το οποίο βέβαια εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, από τον αριθμό των τεμασίων, από τις δυσκολίες τις οποίες έχουν και διάφορα άλλα. Στις αλλαγές για την υποβολή είναι ότι απλοποιείται το ηλεκτρονικό σύστημα, ενώ ο υφιστάμενος φορέας συντονισμού, δηλαδή η υγεία επιχειρήν, Μετονομάζεται σε Φορέα Συντονισμού και Τεχνική Υποστήριξη ΚΙΔ, ενώ θα συσταθεί και η Επιτροπή στον ΑΠΙΚΕΠΕ, που θα ελέγχει τι 280 ΚΙΔ σε όλη τη χώρα. Στην Κρήτη ανέρχονται σε 29. Προσπαθούσατε μόνο σα από το διαδίκτυο να κάνετε τη δήλωση. Ως, όχι. Όχι, δεν μπορούσα. Βεβαίω, θα προσπαθήσω. Αν θα έχω του κωδικού, θα προσπαθήσω μόνη μου. Ωστόσο, βέβαια, δεν έχει διευκρινιστεί πώ αυτά τα δύο. Οι δύο μεταβολές θα γίνουν ε, ώστε να επωφεληθούν οι παραγωγοί από τα πλεονεκτήματά τους. Ανεξάρτητα από αυτές τις αλλαγές και το πώς θα λυθούν κάποια προβλήματα, οι παραγωγοί πρέπει να κάνουν τις αιτήσει τους εντός της προθεσμίας, στις οποίες πρέπει να αναγράφεται και το κόστος υποβολής της αίτησης.